Λοιπόν, τελευταία εκπομπή. Δεν θα μπορούσαμε να μην κλείσουμε σήμερα και να μην συνδεθούμε με τη Σκιάθο και τον αγαπητό φίλο Νίκο Τζούμα για μια τελευταία σύνδεση, να τον αποχαιρετήσουμε, να κάνουμε έναν απολογισμό. Αλλά μας έχει φέρει και θέμα σήμερα. Αεκίνητος ακούραστος. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα. Καλημέρα από την πανέμορφη Σκιάθο, η οποία σήμερα πλήττεται από ισχυρούς ανέμους. Φυσικά, είναι και ένας σοβαρός λόγος, τον οποίο θα σας δείξω μετά στην κάμερα που έχουμε αρκετά κύματα εδώ, πολύ δυνατά στην Αγία Ελένη, μια πανέμορφη παραλία, την οποία βέβαια όποτε επισκέπτεται κάποιος VIP δεν ξεχνάει να έρχεται από εδώ. Όπως είναι δηλαδή, ποιοι την έχουν επισκεφθεί από ξένες προσωπικότητες? Ξένες προσωπικότητες και από την Ελλάδα, ξένες προσωπικότητες, ο Λάμπρος εδώ πέρα, ο Σανιδάς που είναι υπεύθυνος, θα μπορούσε να μας πει ένα δυνατό όνομα. Η Κέιτ Χάντσον έρχεται πολύ συχνά. Ο Κέρτ Ράσελ, ναι, έρχεται πάρα πολύ συχνά. Όλη η οικογένεια, Νικόλα, κάνει σεμινάρια εκεί η Κέιτ. Αγαπά πάρα πολύ τη Σκιάθο και είναι και ένας λόγος που το νησί πήρε ακόμα μεγαλύτερη έτσι, προβολή στο εξωτερικό. Βεβαίως. Και να πούμε ότι και ο ποδοσφαιριστής ο Τσιμίχας, ο οποίος τελευταία πήρε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στη Λίβερπουλ, είναι ένα παιδί το οποίο εδώ έρχεται κάθε καλοκαίρι, γιατί τυχαίνει ο πατέρας του να εργάζεται σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα στο Παλάς και εδώ πέρα βρίσκεται κάθε καλοκαίρι. Φέτος όμως δεν μπορούσε λόγω των υποχρεώσεων των ποδοσφαιρικών. Νίκο, εγώ βλέπω στον τίτλο ότι θα μας αποχαιρετήσει με ένα κοκτέιλ. Ναι, θα σας πάω να δείτε στα γρήγορα την παραλία από εδώ και θα σας πάω στα γρήγορα να κάνουμε και το κοκτέιλ το οποίο είναι έτοιμο για να σας αποχαιρετήσουμε έτσι όμορφα. Να πούμε ότι εδώ βλέπετε και το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα όσοι έρχονται στη Σκιάθο. Αυτό είναι αλήθεια. Το επιβεβαιώνω. Έτσι. Αγία Ελένη, ναι. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ και στο μπάρμα. Και όσοι υπερπατάς, Νίκο μου, να σου πούμε ευχαριστούμε πολύ για όλο το καλοκαίρι, για τις συνδέσεις που κάναμε, που γνωρίσαμε τη Σκιάθο μέσα από τα δικά σου μάτια, που μας βοήθησες αρκετά, γιατί πραγματικά δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη για να έχουμε συνδέσεις με όλα τα νησιά το καλοκαίρι και εσύ μας βοήθησες πάρα πολύ. Θεωρώ υποχρέωση και πάνω απ' όλα μέσα από τη φιλία που αυτόν τον καιρό έτσι έχουμε αναπτύξει όλοι, να ευχαριστήσουμε εμείς γενικότερα και εκπροσωπώντας τις Βόρειες Ποράδες στον Άλφα και την εκπομπή, γιατί σχεδόν καθημερινά ήμασταν στις οθόνες των τηλεθεατών δείχνοντας τις ομορφιές αυτών των τριών νησιών που είναι παράδεισος πραγματικά, και η Σκιάθος και η Σκόπελος και η Αλόνισος. Ευχόμαστε να το συνεχίσουμε αυτό και του χρόνου το καλοκαίρι να είμαστε ξανά στα ίδια μέρη. Μακάρι. Με περισσότερο κόσμο. Και θέλουμε να μας συστήσεις στον μπάρμαν όμως και να μας πει ναι. Τι κοκτέιλ μας φτιάχνει. Πες μας λίγο το όνομά σου. Είναι λοιπόν ο φίλος μας ο Άκης, ο οποίος θα μας κάνει τι κοκτέιλ θα μας κάνει, Σάκη. Ντάκυρι πράσινο μήλο. Ντάκυρι πράσινο μήλο, μάλιστα. Λοιπόν, είναι πρωινό μάλλον για να μην έχουμε προβλήματα. Κοίταξε, λοιπόν, επειδή είναι πράσινο μήλο, δεν πάει να πει ότι δεν έχει μέσα αλκοόλ. Κοκτέιλ είναι. Σωστό. Δεν είναι μόνο ένα μιλαράκι σε ένα χυμό. Σωστό. Το πίνετε Βίκη Φωτεινή. Λοιπόν. Βέβαια. Τι έτσι θα τα αφήσουμε. Εδώ είμαστε. Δροσιστικό, πολύ ωραίο χρώμα, σμαραγδένιο, σαν τα νερά της Σκιάθου. Έτσι. Λοιπόν, τώρα βέβαια δεν φαινόμαστε καλά. Λοιπόν, εμείς πίνουμε στην υγειά σας. Καλή συνέχεια καλοκαιριού, λέμε εμείς, γιατί... Και πολύ καλά λέτε, Νίκο. Στην υγειά σου και στη σπάνια ομορφιά σου, Νικόλα, και στην εξωτερική, κυρίως στην εσωτερική. Πιες τον Νίκο, μου λέει ο Αλέξης ο Κουβέλης ότι θέλει να το πιεις όλο εδώ, ενώ τον άνθρωπο, παιδιά. Νίκο, τώρα που τελείωσες, που είναι η τελευταία σύνδεση, επιτρέπεται να πιεις. Εντάξει, να είστε καλά, στην υγειά. Πάμε, στην υγειά. Στην υγειά σου, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό. Αχ, ωραία. Μέθησες κιόλας. Καλό. Δεν μας ακούει, καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν. Λοιπόν. Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μας στη Σκιάθο. Τι ωραίος τόπος, τι ωραίος τρόπος και τι ωραίοι άνθρωποι.